ταλέντο. Η παράσταση που θέλει να ανεβάσει έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Και εγώ, ως επιτυχημένος επιχειρηματίας και μεγάλος μεκίνας των γραμμάτων και των τεχνών, είμαι διατεθειμένος να το χρηματοδοτήσω. Μάλιστα, το έργο έχει και ένα μυστικό. Ξεκινάει από το φουαγέ του θεάτρου και μετά μπαίνουν οι θεατές στην παράσταση. Δηλαδή, οι θεατές κατεβαίνουν σε 9 παρατέταρτο που ανοίγει η πόρτα, τους κατεβάζουμε, τους πηγαίνουμε στο φουαγέ, χορεύουμε εκεί, μας βλέπουν να χορεύουν, όλο το θείασο χορεύει και μετά κάθονται εκεί. Ξεκινάει η παράσταση από το φουαγέ και μετά τους παίρνουμε με έναν ωραίο τρόπο και τους πάμε στην αίθουσα του θεάτρου. Είναι πολύ ωραίο. Έχει ενδιαφέρον ο Don Juan. Να μας μιλήσει λίγο και η κυρία Σταθμά για την εμπειρία και την θεατρική και την χορευτική, πόσο η ίδια την βιώνει και την εμπειρία και τις περίεργες αυτές της αναστροφής με το κοινό. Να μοιείτε δηλαδή εσείς οι ίδιοι το κοινό με αυτόν τον τρόπο στην παράσταση. Είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί υπάρχει όλη αυτή η αμεσότητα με το κοινό. Έχουμε την ευκαιρία να το βάλουμε στο κλίμα δηλαδή. Με την άφηξή του. Δεν νιώθουν αμήχανα, γιατί εσείς εντάξει, έχετε προπονηθεί γι' αυτό. Θα έλεγα ότι δεν νιώθουν αμήχανα. Ίσα-ίσα πολλές φορές ξεπερνάνε το δικό μας κέφι και τη δική μας διάθεση. Χορεύουν γιατί. Ναι, χορεύουν κανονικά. Ανταποκρίνεται ο κόσμος, έρχεται. Ναι, ο Don Juan τον παίξαμε πέρσι ολόκληρη τη σεζόν. Δηλαδή τον παίξαμε από τον Νοέμβριο πέρσι μέχρι τον Μάρτιο. Φέτος τον παίζουμε μόνο για 10 παραστάσεις, οι οποίες τελειώνουν στις 19 του μηνός. Και βεβαίως έρχεται ο κόσμος. Η παράφραση έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα κοινό, καλός ή κακός, το οποίο την ακολουθεί σε όλα αυτά τα περίεργα, παράξενα και πρωτότυπα έργα που ανεβάζει. Όντως πολύ πρωτότυπα. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη Μίκα, πώς αισθάνεσαι ως χορεύτρια να συμμετέχεις σε ένα freak show? Αυτό το freak show δεν έχω πολλά χρόνια που το ακούω, δηλαδή. Είναι μια καινούρια μορφή τέχνης θεατρικής που περιλαμβάνει τα πάντα, όπως τα περιέγραψε η κυρία Κιτσοπούλου. Στη συγκεκριμένη παράσταση θα έλεγα ότι δεν συμμετέχω ιδιαίτερα ως χορεύτρια. Βρίσκεται αυτή τη φορά έχω ένα ολοκληρωμένο ρόλο. Είναι πρωταγωνίστρια η κυρία του έργου. Και με τριόφρον. Και με τριόφρον, πολύ. Να σας μιλήσω... Γενικά, πώς αισθάνεσαι που συμμετέχεις σε ένα freak show? Για το ρόλο. Για το ρόλο. Ο ρόλος είναι η Μιράντα, είναι η σχέση της με τον Don Juan, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες, θα έλεγα, του έργου. Είναι η γυναίκα που αποτελεί κοινή φαντασίωση και απόλυτη φαντασίωση, γι' αυτό το λόγο ασκεί τεράστια δύναμη επάνω του. Είναι αυτή που τον οθεί και τον παρακινεί στις επιλογές του και στοιχηματίζει μαζί του μέχρι το τέλος με αντάλλαγμα να του αποκαλυφθεί. Σε ένα δεύτερο επίπεδο αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα ιδεατό πρόσωπο, για μια ψευδαίσθηση του Don Juan. Στην ουσία είναι η συνείδησή του με την οποία συγκρούεται και αντιπαλεύει. Η γυναικεία του συνείδηση. Και βέβαια είναι και ένας τελικός Don Juan η Μιράντα. Δηλαδή είναι η γυναίκα Don Juan. Γιατί ο Don Juan δεν είναι μόνο άντρας, υπάρχουν και γυναίκες Don Juan και έτσι μάχεται με τον Don Juan και βεβαίως... στο τέλος την νικάει αυτός πάλι, όλους τους νικάει ο Don Juan, δεν μεθαίνει ποτέ. Βλέπω εδώ ότι πολλούς συντελεστές, οφείλω βέβαια να πω ότι πολύ ωραία τα κοστούμια και ένας δικός μας άνθρωπος είναι να ευλογήσουμε τα γένια μας. Φυσικά, εξαιρετικά, όχι μόνο τα κοστούμια και τα σκηνικά, αυτό που βλέπετε... Πες ξανά το όνομα, Νίκος Καλαϊτζίδης, σκηνικά κοστούμια, ειδικές κατασκευές. Βέβαια, εξαιρετικά κοστούμια, εξαιρετικά ρούχα. Ο Νίκος είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Και ενδυματολόγος μας επίσης. Βέβαια, το ξέρουμε. Το ξέρουμε και βέβαια έχουμε και ένα πολύ καλό μουσικό που είναι ο Αλέξανδρος Ραΐδης, ο οποίος είναι επίσης ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει γράψει πρωτότυπη μουσική για αυτό το freak show musical, το οποίο το γράφει ένας συγγραφέας, ο οποίος λέγεται Βάλ, έτσι είναι η ιστορία του έργου. Γι' αυτό ξεκινάει εκεί, γι' αυτό είναι και freak, γι' αυτό αυτοί είναι όλοι κάτι τέρατα. Η σκηνοθεσία δική σας. Ναι, η σκηνοθεσία είναι δικιά μου. Βοηθός χορογραφία, είπαμε, Γιάννης Μαργαρόνης. Η χορογραφία είναι του Γιάννη Μαργαρόνη, ο βοηθός του ήταν η κυρία Στεφανάκη. Ο Γιώργος ο Γκαζνάκης έχει κάνει τα lyrics, τους στίχους των τραγουδιών. Και μακιγιάς, Νατάσα Κεραμιδάκη, ναι. Σχεδιασμός Αφίσος Κωνσταντίνος Φούντος. Θα πούμε και πού μπορούν να σας δουν. Για δύο ακόμα, για ένα Σαββατοκύριακο αυτό και το επόμενο, στις 9 η ώρα, στο υπόγειο της Κασάνδρου 132, ο Don Juan για 4 ακόμα παραστάσεις και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά θα έρθουμε έναν περίεργο αγώνα ποδοσφαιρικό ανάμεσα στις δημοσιογράφους και αστυνομικούς.